γράφει ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Βατοπεδινός. Ο Σωκράτης, το βαπτιστικό όνομα του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού δηλαδή, ήταν 15 χρονών, όταν ο Θεός μέσα από την άρρητη πρόνοιά του τον οδήγησε υπερφυσικά στη χαρισματική μεγάλη απόγνωση και το κενό που αισθάνεται ο άνθρωπος μπροστά στη ματαιότητα του κόσμου και το θάνατο. Ήταν βυθισμένος σε αυτό το απόλυτο, σκοτεινό και θλιβερό κενό, όταν συνέβη σε αυτό να δει το ζώντα Κύριο και να βιώσει αυτό που πολλοί επιθυμούν, αλλά συμβαίνει σε λίγους. Μετά την παρακολούθηση ενός ντοκιμαντέρ που προβαλλόταν σε τότε περιοδεύοντα κινηματογράφο της πόλης της Πάφου, αισθάνθηκε ως τα μύχια της υπάρξεώς του ένα τεράστιο κενό. Όλα τα νεανικά ονειροπολείμματα τον οδηγούσαν, αντί σε εφορία, σε μια βαθιά αίσθηση νεκρώσεως των προσκέρων. Η χαρισματική μνήμη του θανάτου τον είχε επισκιάσει. Στεκόταν μόνο σε ένα ύψωμα στην πόλη της Πάφου, τη βραδινή εκείνη ώρα, όταν ξαφνικά τον επισκέφθηκε ένα υπερκόσμιο, ηλαρό φως, και αναζωογόνησε τα αισθητήρια της πληγωμένης από τη θλίψη ψυχής του. Μέσα στο φως αυτό πρόβαλε η ειρηνική, παρακλητική και γεμάτη αγάπη μορφή του Κυρίου. Εμφανίστηκε σε αυτόν ο ίδιος ο Χριστός και του είπε: «Γι' αυτό δημιούργησα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος». Το τεράστιο κενό εξαφανίστηκε μετά από αυτήν την αποκάλυψη και εσωτερική πληροφορία. Ταυτόχρονα του δόθηκε εμπειρική γνώση για ποιον λόγο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Το πράο και κυκλικύτατο βλέμμα του Χριστού έδωσε νέα πνοή και έμπνευση στην ψυχή του και η υπερκόσμια φωνή του αντίχησε αρμονικά και επιβλητικά, εσωτερικά και εξωτερικά, με υπέρλογο τρόπο σε όλη την ύπαρξή του. Μετά από αυτή την όραση, πήρε την απόφαση να αρνηθεί τα εγκόσμια και να γίνει μοναχός. Στη μοναχική κουρά του πήρε το όνομα Σοφρόνιος και έζησε στη μονή για 10 περίπου χρόνια. Προσωρινά στις αρχές του 1947, φιλοξενήθηκε στην ασκητική καλύβη της Θείας Αναλήψεως, κάτω από το Κυριακό της Κήτης της Αγίας Άνης, από το σεβαστό γέροντα Νικόδημο και την εξαμελή συνοδεία του. Η συνοδεία εκεί ασχολείται με την ξυλουργική. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε ώστε όταν χρειάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής μία ξύλινη πόρτα για το εκκλησάκι του ασκητηρίου, που ήταν αφιερωμένο στον τίμο πρόδρομο, να παραγγείλει την κατασκευή της στη συνοδεία που ο πατέρας Σοφρόνιος έμενε προσωρινά στην Αγία Άννα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής εκείνη την περίοδο ησύχαζε στη μικρά Αγία Άννα με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, μέσα στα απόκρημνα ερημικά σπήλαια. Ετύχαν ιδιαίτερο σεβασμό από τους ευλαβείς αγιορείτες μοναχούς, ως δάσκαλος της νεωράς ησυχίας και προσευχής, ως καθηγητής της μοναχικής πολιτείας. Ο πατέρας Σοφρόνιος τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε από τη μορφή και τους λόγους του γέροντα Ιωσήφ, που την άλλη μέρα ζήτησε από τον γέροντα να τον πάρει σε συνοδεία του, αλλά ο γέροντας αρνήθηκε. Η επιμονή του νεαρού τότε Σοφρονίου έπεισε τον Άγιο Γέροντα να του υποσχεθεί ότι πρώτα θα προσευχηθεί και να επιστρέψει την επόμενη μέρα να του δώσει την απάντηση, η οποία τελικά ήταν θετική. Αργότερα έγινε γνωστό ποια αποκάλυψη δέχθηκε ο σεβαστός γέροντας, ώστε να πιστεί να δεχτεί τον νεαρό Σοφρόνιο ως πρώτο υποτακτικό του. Είδε ένα πουλάκι να πετά και να κάθεται στον ώμο του, και καθώς ο γέροντας τον κοιτούσε παραξενεμένος, το πουλάκι αυτό άνοιξε το στόμα του και αντί να κελαϊδίσει άρχισε να θεολογεί. Με αυτόν τον τρόπο τον πληροφόρησε ο Θεός ότι ο νεαρός Σοφρόνιος θα ορίμαζε πνευματικά κάτω από τη δική του καθοδήγηση, θα γινόταν σκεύος της χάριτος του Θεού και θα λάμβανε το χάρισμα της θεολογίας. Κοντά στο γέροντα Ιωσήφ έμαθε ο πατέρας Σοφρόνιος εμπειρικά ότι ο μοναχισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η από τη ζωή αυτή αίσθηση της Βασιλείας των Ουρανών, η βίωση της Θείας Χάριτος. Το Σάββατο του Λαζάρου του 1948 ο πατέρας Σοφρόνιος έγινε μεγαλόσχημος μοναχός, όπου μετονομάστηκε σε Ιωσήφ. Έλαβε το όνομα του γέροντός του σαν ιδιαίτερη τιμή και ευλογία. Όταν αρρώστησε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής με καρδιακή ανεπάρκεια τον Ιανουάριο του 1959, ανέλαβε ο γέροντάς μας πρωτοβουλία για τη θεραπεία του. Γράφησε μια επιστολή του: «Χωρίς να τον ερωτήσω, γιατί δεν μου επέτρεπε, εμερίμνησα με τον παπά Εφραίμ και φέραμε γιατρόν από έξω, κατευθείαν και χάρη στο Θεό. Εκερδίσαμε, φαίνεται, τη μάχη. Ο γιατρός ήταν κατευθείαν καλός επιστήμων και η διάγνωση πέτυχε. Τώρα κάνουμε την κατασυνταγή θεραπεία και τα αποτελέσματα είναι καλά. Η πάθηση είναι της καρδίας και είναι προχωρημένης μορφής. Ελπίζουμε όμως καλά αποτελέσματα, εκεί που τα πάντα ήσαν χαμένα». Τελικά ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής κοιμήθηκε ουσιακά την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας, την οποία ευλαβεί το τόσο πολύ, στις 15 Αυγούστου 1959, σε ηλικία 62 ετών. Το γεγονός ότι στα σημερινά κοινόβια του Αγίου Όρους συμβαδίζουν η υπακοή και η ησυχία, νομίζουμε ότι εφίλεται κατά κύριο λόγο στο μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή και τους υποτακτικούς του. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ
παρέλαβε ως γνήσιος υποτακτικός το υποτακτικό αλλά και το ησυχαστικό πνεύμα του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αυτό το πνεύμα παραλάβαμε και εμείς από τον αείμνηστο γέροντά μας Ιωσήφ και προσπαθούμε με τις ταπεινές δυνάμεις μας να το διαφυλάξουμε και να το παραδώσουμε και στους μεταγενέστερους. Από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Βατοπεδινού, Γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός, έκδοση Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου.